αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε, όπως αναφέρθηκε, μια ε, εργασία που την ονομάσαμε «Πυλώνες τη καλήλης λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών». Ποιος ήταν ο σκοπός μας να φτιάξουμε μια τέτοια εργασία και μια παρουσίαση και να σας απασχολήσουμε. Ο βασικός στόχος, η αφορμή, ήταν να παρουσιάσουμε μια αρνητική κατάσταση, αρνητικές συνθήκες, και πώς μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε θετικό πρόσημο. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε το Εθνικό, η Βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Πριν περάσω όμως να σας πω το, την όλη ιστορία, θα ήθελα να αναφερθώ σε, μια σημεριν, σε ένα σημερινό ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε, όχι αυθαίρετα, για τις βιβλιοθήκες. βιβλιοθήκες Σήμερα, ειδικά οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας πολύ ζωντανό οργανισμός, συνεχώς εξελίσσιμος, μεταλλάσσεται, διαμορφώνεται και αποτελεί ένα βασικό κόμβο σύνθεσης της εκπαίδευση έρευνας και της διδασκαλίας. Με απότερο σκοπό να είναι και ένας πόλος ψυχαγωγίας, πολιτισμού, διάδρασης και σύνδεσης τελικά με την κοινωνία βασική ύπαρξη της βιβλιοθήκης και της δικιά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χρήστε μας. Χωρίς τους χρήστε δεν υπάρχουμε. Ερχόμενοι λοιπόν στο παράδειγμα για να καταλήξω στο πώς βλέπουμε σήμερα τη βιβλιοθήκη και από πού ξεκινήσαμε, είναι η ιστορία του Καποδιστριακού, όπου τη δεκαετία του 80 και του 90 είχε 47 μικρές βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια τις ονομάζαμε τότε, οι οποίες δεν είχαν καμία σύνδεση μεταξύ τους, αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι τμήματων ή ε, τομέων της κάθε σχολής, ε, αγόραζαν βιβλία ή υλικό χωρίς να ξέρουν ότι η τομεων της καθε σχολης αγοραζαν βιβλια μπορεί να αγόραζε τα ίδια πράγματα. Είχαν ένα διευθυντή καθηγητή, ο οποίος πίστευε ότι μπορεί να λειτουργήσει τη βιβλιοθήκη χωρίς να έχει καμιά σχέση με βιβλιοθηκονομία. Ευχαριστώ γιατί παρασύρωμαι από τη αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, και Όλα αυτά, όταν άρχισαν να μπαίνουν και να δουλεύουν βιβλιοθηκονόμοι μέσα στις βιβλιοθήκες μας, καταλάβαμε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε, δεν μπορούσαμε να οργανώσουμε, να έχουμε μια πολιτική και αρχίσαμε, όπως είπε και ο κύριος Λιβιεράτος, να δημιουργούμε από το down-up και ήμασταν τυχεροί γιατί ταυτόχρονα κατάλαβαν και οι ειδικοί του Πανεπιστημίου ότι και από το up to down είναι πάρα πολύ σημαντικό και συναντηθήκαμε κάπου στη μέση. Έτσι το 1998 βάλαμε ουσιαστικά τις πρώτες προϋποθέσεις για να αρχίσουμε μια ε, συζήτηση, μια οργάνωση με ένα πολύ δυνατό πυρήνα βιβλιοθηκονόμων που είχε ήδη αποκτήσει αρκετή εμπειρία σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες μέσα, με, με άλλα πανεπιστήμια, η συνεργασία έπαιξε καθοριστικό παράγοντα και φτάσαμε στο 2001, όπου ουσιαστικά δημιουργούνται οι πρώτες έξι βιβλιοθήκες σχολών προσπαθώντας να ενοποιήσουμε τα 47 αυτά άναρχα σπουδαστήρια και να, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με, με έναν νέο τρόπο, κάπως πιο οργανωμένα. Ιδεατά ε, 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 στην ουσία... Δεν ενοποιήθηκαν εκείνη την εποχή, όμως αρχίσαμε να βάζουμε το θεμέλιο μιας ενέας πολιτικής, που παίζει πάντα βασικό και καθοριστικό παράγοντα. Μέχρι το 2005, για να μην σας κουράζουμε τα υπόλοιπα, το πώς ε, καταφέραμε να φτάσουμε, φτάσαμε στο 2005 και αρχίζουμε ουσιαστικά να επεξεργαζόμαστε το υλικό σπουδαστηρίων σε κάθε σχολή, για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τη συλλογή και να την πάμε σε ένα καινούριο κτίριο. Αρχίσαμε να δημιουργούμε και κτίρια. Δημιουργήθηκε τη φιλοσοφική, τη σχολή θετικών επιστημών, τη νομική και πολλών άλλων σε μικρότερο βαθμό. Πώ θα το καταφέρναμε αυτό, αφού είχαμε βάλει τα θεμέλια τη ενιαία πολιτική και τη οργάνωση και τη επεξεργασία του υλικού με ενιαίο, με ενιαίο ταξινομικό σύστημα, ε, να κάνουμε την επεξεργασία του υλικού, mm -hmm. θεματική ευρυεταιρεία και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε πολύ καλά. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε να φέρουμε το κάθε βιβλίο στο νέο κτίριο από όλα τα σπουδαστήρια, παραδείγματο χάρη τη φιλοσοφική που ήταν 15 σπουδαστήρια, να τα πάμε και να μπουν ακριβώ στη θέση που προβλεπόταν και να γίνουν μοναδικά. Δημιουργώντα και ένα πρωτότυπο ταξιδετικό ε, σύστημα το οποίο έκανε μοναδικό το κάθε βιβλίο στο ράφι. Στη συνέχεια τα πράγματα ουσιαστικά πήραν το δρόμο τους. Καταφέραμε από τις έξι βιβλιοθήκες που αντιστοιχούσαν στις έξι σχολές τότε να τις ξανακάνουμε εννιά βιβλιοθήκες για τις εννιά σχολές. Δεν δημιουργήσαμε ποτέ μία ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη που ουσιαστικά ήταν και αυτό ένα αρνητικό ε, πρόσημο αλλά εμεί το μετατρέψαμε σε κάτι θετικό. Γιατί είχαμε βιβλιοθήκη σχολή και ουσιαστικά κάθε βιβλιοθήκη είχε, τέτοιο, είχε το τέτοιο υλικό που κάλυπτε τι ανάγκε των φοιτητών που βρισκόντουσαν δίπλα στη σχολή του. Αντί να έχουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη σε ένα τεράστιο πανεπιστήμιο που εκτείνεται σε δύο νομού και σε τρει ή τέσσερι δήμου, καταφέραμε να έχουμε του φοιτητέ δίπλα στη σχολή του και να έχουν τη βιβλιοθήκη του. Ε, Πώ όμω εμεί αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα που ουσιαστικά η βιβλιοθήκη, η κεντρική, η ενιαία αποτελείται μόνο από παραρτήματα, να δημιουργήσαμε πολύ ισχυρού δεσμού μεταξύ μα μέσα από ενιαία πολιτική, εσωτερικό κανονισμό που δημιουργήσαμε εμεί και ακόμα δεν έχει, μπορεί να μην έχει εγκριθεί, αλλά εμεί στηριζόμαστε πάνω σε όλα αυτά. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ομάδες και με τη χρήση των ομάδων ουσιαστικά τι καταφέραμε. Καταφέραμε να ε, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των συναδέλφων μας, να δημιουργούνται ζημώσεις εξειδικεύσει πάνω σε ειδικά θέματα. Ομάδες όπως τις πληροφορία και του δανεισμού ή, ή άλλες ομάδες πάρα πολύ σημαντικές δημιουργούν, αυτενεργούν, δημιουργούν εσωτερικού, εσωτερικές οδηγίες για το προσωπικό και πάνω απ' όλα συνεργάζονται σε ένα είναι μαζί. Άρα τι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η τεχνολογία. Ακολουθώντας και χρησιμοποιώντας πάρα πολύ, το εργαλείο της τεχνολογίας καταφέρνουμε να είμαστε συνεχώς, αν όχι μπροστά, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή, εκεί που θέλουμε να είναι οι βιβλιοθήκες μας. Και δεν νομίζω ότι στερούμε ιδιαίτερα. Δεν, δεν, καταφέραμε να κάνουμε όλο αυτό που σας περιγράφω ως πράξη και να νιώθουμε ικανοποίηση. Για... Πώς τη νιώθουμε. Δεν νιώθουμε εμείς γιατί απλά ευλογούμε τα γένια μας. Το, το εισπράττουμε μέσα από τους χρήστε μας. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πάρα πολύ τους χρήστε μας, ανθρώπου που δεν είναι στο πανεπιστήμιό μας και έρχονται να επισκεφθούν και να ε, ε, βρουν και να κάνουν την έρευνά τους στις βιβλιοθήκες μας και παράλληλα να νιώθουμε ότι είμαστε μια νέα υπηρεσία η οποία στο μέλλον θα θέλαμε να είναι μέσα στο νέο οργανόγραμμα με πολύ πιο ε, συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία να είναι ποιοτικά, να έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε και άλλα κτίρια. Τα κτίρια παίζουν καθοριστικό ρόλο, δεν είναι αποθήκες τα κτίρια, όπως πολλοί φαντάζονται ακόμα και σήμερα κάποιων βιβλίων. Είναι χώροι που πρέπει να είναι, να, να μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια, να μπορούν ε, προ, να έχουν προβλέψει... Να είναι ευχάριστη χώρη που να καθίσει κάποιο να μελετήσει, να ε, έχει και άλλε ασχολίε. Η βιβλιοθήκη μεταλλάσσεται και μεταξελίσσεται συνεχώ. Και όλα αυτά πώ τα μετράμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να μετράμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την περίοδο τη εσωστρέφειά μα για να δημιουργήσουμε όλο αυτό, να τη δημιουργήσουμε και να την με, ε, ε, κάνουμε εξωστρέφεια, να προβάλλουμε όλε αυτέ τι υπηρεσίε μα να παίρνουμε τα θετικά από κάθε δύσκολη περίοδο όπως έγινε την περίοδο του COVID που καταφέραμε να έχουμε και θετικά πράγματα και έτσι στο τέλος να, να, απευθυνθούμε, να απευθυνθούμε στους χρήστες μας που είναι οι τελικοί κριτές μας για το αν είναι ικανοποιημένοι και αναλόγως να προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Για το λόγο αυτό και για την ποιότητα θα μας μιλήσει η κυρία Καλέση. Γεια σας και από μένα. Ο κύριος Βαλσαμάκης είναι πολύ ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπορούμε, δεν μπορεί να ακολουθείς διαφάνειες. Ήθελε λίγο βοήθεια. Ε, ε, ανέφερε λίγο πιο πριν την ποιότητα. Ε, από τις αρχές του 20ου αιώνα η ποιότητα έχει οριστεί με διάφορες φράσεις. Η ουσία όμως παραμένει μία. Τι είναι ποιότητα. Η ποιότητα είναι να αναγνωρίζουμε την ανάγκη του χρήστη μας και να προσπαθούμε να τον, να τον ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όταν λέμε χρήστε, ποιου εννοούμε. Εννοούμε όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φίλο, από ηλικία, από εθνικότητα, από εμφάνιση, από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα. Η βιβλιοθήκη είναι και πρέπει να είναι μια μεγάλη αγκαλιά που αποδέχεται άκρητα όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Πώς γίνεται όμως η αναγνώριση ε, αυτών των αναγκών? Με... Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας ε, από αυτούς είναι η διεξαγωγή έρευνας. Σήμερα αυτό που γίνεται είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών μέσω ερευνών που γίνονται μέσω Μοδιπάβ, αλλά και με έρευνες που διεξάγουν οι ίδιες οι βιβλιοθήκες, που τις δημιουργούν οι ίδιες. Οι άνθρωποι όμως που στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ διέκριναν την ανάγκη πρώτα να γίνεται η διερεύνηση των αναγκών. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες, θα τροποποιούνται οι υπηρεσίες, θα βελτιώνονται, ενδεχομένως θα δημιουργούνται και καινούριε. Αφού διερευνηθούν οι ανάγκες, στη συνέχεια θα γίνεται η διερεύνηση της ικανοποίηση. Εάν ο βαθμός της ικανοποίηση είναι μικρός, τότε θα πρέπει να γίνουμε περισσότερο χρηστοκεντρικοί. Θα πρέπει να δούμε που υστερούμε και να βελτιωθούμε περισσότερο. Ακόμα όμως και αν ο βαθμός ικανοποίησης είναι μεγάλος, δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε. Θα πρέπει να συνεχίζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όπως έχει πει και ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ, Φίλιπ Κότλερ, σημασία δεν έχει να ικανοποιείς απλά το χρήστη σου, σημα... χρήστη πελάτη σου, σημασία έχει να τον ενθουσιάζεις. με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ε, στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ ε, βλέπουμε είχ, είχαν μια σταθερή ανωδική πορεία στην πάροδο των ετών ε, μέχρι τη στιγμή που σημειώθηκε μια κατακόρυφη πτώση όπως συνέβη παντού παγκοσμίω και μιλάω, αναφέρομαι στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Με τις παρεχόμενες όμως υπηρεσίες και με μια σειρά από νέε υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη, φτάσαμε στα περίπου προ-COVID επίπεδα με μια σταθερά ανωδική τάση. Το στίχημα που κερδίθηκε την εποχή εκείνη είναι η ενοποίηση και η αυτοματοποίηση πολλών από τις υπηρεσίες που προϋπήρχαν, αλλά και εδώ είναι σημαντικό να πω ότι ακόμα και τις πολύ δύσκολες μέρες των lockdowns όλες οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούσαν καθημερινά τους χρήστες με όποιο τρόπο μπορούσαν. Δεν έμεινε ούτε μέρα ε, βιβλιοθήκη που να μην εξυπηρετήσει χρήστη. Επίσης, δημιουργήθηκαν νέα επικοινωνία, όπως οι υπηρεσίες Ask a Librarian, που είναι μια online υπηρεσία ε, εξυπηρέτηση κοινού σε πραγματικό χρόνο live chat, και η online υπηρεσία Help Desk, που είναι επίσης μια online υπηρεσία ετοιμάτων υποστήριξης. Όλε λοιπόν αυτέ οι υπηρεσίε εντάχθηκαν σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξωστρέφεια, το οποίο είχαν μεγάλη ανάγκη οι βιβλιοθήκε εκείνη την περίοδο, ε, μετά από μάλλον εκείνη την περίοδο του COVID, που ήταν μια περίοδος εσωστρέφεια. Με ε, όπου θα γνωστοποιούσαν όλες αυτές τις υπηρεσίες και τις δράσεις των βιβλιοθηκών, όπως είναι η υποδοχή και η ξενάγηση προετοιτών φοιτητών στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους, η διοργάνωση σεμιναρίων και η διοργάνωση και φιλοξενία εκδηλώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας συνέβαλαν σημαντικά τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία προσφέρουν άμεση επικοινωνία και διάδραση και συνδέουν τις βιβλιοθήκες με κοινό εκατομμυρίων. Δημιουργήθηκε και ομάδα επικοινωνίας μετά την περίοδο του COVID όπου βοηθάει και αυτή στην εξωστρέφεια προβάλλοντας τις δράσεις όχι μόνο των βιβλιοθήκων αλλά και του πανεπιστημίου γενικότερα με νέα και ανακοινώσεις που αναρτά σε πρωτότυπο πολυμεσικό υλικό. Μετά από όλα αυτά είναι λογικό οι, να, οι βιβλιοθήκες μάλλον γιατί πέρα από το... Από Τη, 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 τη βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης ε, ε, που έχουμε ε, παρουσία στα social media υπάρχουν και επιμέρους ε, 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 λογαριασμοί έχουμε λοιπόν ε, λογαριασμό στο facebook, στο instagram, στο twitter έχουμε κανάλι στο youtube και προσφάτως ανοίξαμε και κανάλι στο tiktok όπου ευελπιστούμε ένα από τα πρώτα μας βίντεο ένα από το συνέδριο και καλούμε όλους σας να μας ακολουθήσετε ε, ο κύριος Βαλτσαμάκης θα κλείσει αυτή την παρουσίαση με τα συμπεράσματα της εργασίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Τα συμπεράσματα που εμείς βγάλαμε από όλη αυτή τη ε, συνεργασία με τους ε, εκλεκτούς μου συναδέλφους, αλλά και με όλο το προσωπικό των βιβλιοθηκών μας, ήταν ότι η ενοποίηση των υπηρεσιών η διοίκηση ολικής ποιότητας, ο εσωτερικός κανονισμός, ο οργανισμός, η δημιουργία των ομάδων που έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο τουλάχιστον στο δικό μας πανεπιστήμιο για τους λόγους που σας προανέφερα και έχοντας στο μυαλό μας ότι η βιβλιοθήκη είναι ο βασικός κόμβος στην όλη στήριξη της εκπαίδευση διδασκαλίας και έρευνας με εφόδια την τεχνολογία μπορούν να φέρουν οποιοδήποτε αρνητικό ε, πρόσημο και να το μετατρέψουν σε θετικό. Όμως, ο πρώτος βασικότερος και ουσιαστικότερος παράγοντας δεν είναι κανένας άλλος από εσάς, από όλους μας, από τον ανθρώπινο παράγοντα, που αν εμείς δεν προχωρήσουμε, δεν οργανώσουμε, δεν δημιουργήσουμε, δεν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σημασία λοιπόν και στήριξη στον ανθρώπινο παράγοντα όλων των ανθρώπων των βιβλιοθηκών που μοχθούν που δεν ξέρουν οι χρήστε μα τι ακριβώ κάνουμε για αυτού, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι όταν του βλέπουμε να χαμογελάνε και να φεύγουν ευχαριστημένοι, γιατί βρήκαν την πληροφορία που θέλανε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η ομάδα.